Ο Λευτέρης Χαρονίτης βάζει την υπογραφή του σε μια μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Την πιο όμορφη θάλασσα δεν την ταξιδέψαμε ακόμη». Είναι μια παράσταση που θα παρουσιαστεί στην κεντρική εκδήλωση για τα 100 χρόνια του ΚΚΕ εδώ στο Ηράκλειο. Θα γίνει το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αστόρια. Η εκδήλωση περιλαμβάνει και πολιτική ομιλία από τον Ανδρέα Κοκοσάλη, τον γραμματέα της τοπικής επιτροπής Ηρακλείου. Και σε ό,τι αφορά αυτή την παράσταση, αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι είναι μια πρωτότυπη καλλιτεχνική παραγωγή με σενάριο και σκηνοθεσία του σκηνοθέτη Λευτέρη Χαρονίτη. Είναι μια παράσταση που, που συμπεριλαμβάνει πολλά διαφορετικά στοιχεία. Έχει αφήγηση, έχει θεατρικές δράσεις, έχει κινηματογραφικές παρεμβάσεις, μουσικά μέρη, ποιητικές απαγγελίες. Αλλά ας μας πει περισσότερα ο δημιουργός της παράστασης αυτής, ο σκηνοθέτης, ο κύριος Χαρονίτης. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σε αυτούς που μας ακούνε. Να είστε καλά. Κύριε Χαρονίτη, αυτή τη φορά θα δούμε από σας μία μουσικοθεατρική παράσταση. Δώστε μας λίγο το στίγμα και το χαρακτήρα της παράστασης αυτής. Κοιτάξτε, η τοπική επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο Ηράκλειο μου έκανε την τιμή να με καλέσει για να κάνουμε αυτή την εκδήλωση πριν από ένα χρόνο. Mm-hmm. Ήταν ένα τολμηρό, θα έλεγα, ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά εντάξει, το ανέλαβα και φέρω ακεραία την ευθύνη που λέμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, το έργο είναι ένα, δεν θα μπορούσε να είναι άλλο, είναι μια δουλειά ενός χρόνου, την οποία υποστηρίζουν περίπου 70 άνθρωποι, καλλιτέχνες, τεχνικοί, μουσικοί, διάφοροι, εν πάση περιπτώσει, από τους οποίους πάρα πολλοί είναι επαγγελματίες και πάρα πολλοί είναι ερασιτέχνες. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι και οι επαγγελματίες και οι ερασιτέχνες, χωρίς να είναι μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, δώσαν την ψυχή τους πραγματικά, το θέλανε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Θέλανε δηλαδή να πάρουν μέρος σε αυτή την μεγάλη γιορτή, γιατί και αυτοί πιστεύουν ότι την πιο όμορφη θάλασσα δεν την έχουμε ταξιδέψει ακόμη. Mm-hmm. Ο γνωστός στίχος βεβαίως, τον οποίο... του Χικμέτ, ναι. Mm-hmm. Είναι ένα μεγάλο ποίημα του Χικμέτ, το οποίο ακούγεται στην ταινία. Mm-hmm. Και ακούγονται πάρα πολλά ποίηματα και τραγούδια από μια ζωντανή ορχήστρα πάνω στη σκηνή. Μάλιστα. Υπάρχει μια ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Αυτό όλο το εγχείρημα, ξέρετε, προϋποθέτει, ας πούμε, πάρα πολύ μελέτη, πολύ έρευνα, ας πούμε, όχι μόνο να δει κανείς, ας πούμε, και να κατανοήσει την πορεία των 100 χρόνων, την ιστορική, θα έλεγα, πορεία ενός κόμματος, ας πούμε, όπως είναι το ΚΚΕ, το κόμμα της εργατικής τάξης των εργαζομένων. Και θα ήθελε πάρα πολύ δουλειά να ερευνήσει κανείς, να μάθει, να συμβουλευτεί, να πάρει βοήθειες, προκειμένου, ας πούμε, το πολιτικό. Είναι ένα πολιτικό χρονικό, βέβαια. Πολιτικό, προφανώς. Ένα πολιτικό χρονικό που με τη μορφή του λαϊκού έπους. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, γιατί ξέρετε, είναι μια σύνδεση πάρα πολλών μορφών, όπως και εσείς είπατε, πάρα πολλών μορφών. Δηλαδή υπάρχουν θέατρο ποιημένα κομμάτια, υπάρχουν ποίηματα, υπάρχουν τραγούδια, υπάρχουν δύο αφηγητές. Κυρίως, ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θυμούνται και καταθέτουν τις μνήμες τους κατά διαστήματα σε διάφορες εποχές. Ένας τροχιοδρομικός, για παράδειγμα, ένας αγροναυτιώτης, ένας άνθρωπος που έζησε τη δύσκολη δεκαετία του 1950 με τη διάλυση των κομματικών οργανώσεων, ένας μεταλλεργάτης πιο σύγχρονος, ας πούμε, μια εργάτρια πιο σύγχρονη ακόμα, σημερινή εργάτρια, ένας πολιτικός πρόσφυγος από την Ταυσκέντη που ήταν στο Δημοκρατικό Στρατό. Είναι μια σύνδεση πολλών πραγμάτων, πολλών στοιχείων, τολμηρό θα έλεγα, αλλά νομίζω ότι και εμείς μάθαμε πάρα πολλά πράγματα που το κάναμε και αυτό μου το καταθέτουν και μου το εξομολογούνται όλοι οι συνεργάτες, ότι ελάχιστα πράγματα ξέραμε και τώρα είμαστε πιο πλούσιοι από ιστορική πληροφορία. Mm-hmm. Άρα φαντάζομαι ότι θα είναι και μια πολύ σημαντική προσφορά και προς όλους εκείνους που θα παρακολουθήσουν την παράσταση αυτή. Mm-hmm. Θα είναι προσφορά όχι μόνο στο κομμάτι της ψυχαγωγίας αλλά και της γνώσης, γιατί εξυπηρετείται και αυτός ο σκοπός. Ναι, γιατί ξέρετε, όταν κανείς μελετάει 100 χρόνια ιστορίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, μοιραία μελετάει την ιστορία της Ελλάδας τώρα αυτό τον 100 χρόνο. Σωστά, βέβαια. Έτσι, γιατί το κόμμα είναι μέσα σε ένα πολιτικό σύστημα, δρά και λειτουργεί. Επομένως, ας πούμε, πρέπει να δει κανείς, ας πούμε, και όλο αυτό το πολιτικό σύστημα, το
πολιτικό κοινωνικό σύστημα μέσα στο οποίο έδρασε και λειτουργεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Mm-hmm. Επομένως, κάποιος που έχει αμφιβολίες ή ερωτηματικά για κάποιες φάσεις της ιστορίας, νομίζω ότι πιθανώς να βρει τα ερωτήματα που θέλει. Mm-hmm. Κύριε Χαρονίτη, με αφορμή και όσα γίνονται τις τελευταίες ημέρες και στα σχολεία, θα ήθελα να μου πείτε τη δική σας θέση, αν η παράσταση αυτή μπορεί να απευθυνθεί και σε μικρές ηλικίες. Και το λέω γιατί βλέπουμε και σήμερα και σε πολλά μάλιστα σχολεία της Κρήτης καταλήψεις με επιχειρήματα και αιτιολογίες εθνικιστικά θέματα, εθνικά θέματα τα οποία όμως εξελίσσονται σε εθνικιστικά. Ένα θέμα το οποίο είναι έτσι πολύ επίφοβο και εξαιρετικά επικίνδυνο αυτές τις δύσκολες και περίεργες μέρες που διανύουμε. Θεωρείτε ότι η παράσταση αυτή απευθύνεται και σε μικρότερης ηλικίας ανθρώπους, σε μαθητές ενδεχομένως που είναι έτσι στη μέση, είναι πολλές φορές αντικείμενα προσπαθειών επηρεασμού και δηλητηρίασης? Κοιτάξτε, στις επισημάνσεις που κάνετε έχετε απόλυτο δίκιο, έτσι αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η κατάσταση. Η παράσταση βέβαια θα είναι άπαξ γίνεται, δηλαδή μία παράσταση και έξω είναι στην Αστόρια το Σάββατο το βράδυ και άλλη μία παράσταση που θα γίνει το παραπάνω Σάββατο 8 του μήνα στα Χανιά. Είναι δύο παραστάσεις. Mm-hmm. Επομένως είναι συγκεκριμένος ο κόσμος που θα μπορέσει να την παρακολουθήσει, έτσι. Ναι, μακάρι να έρθουν πολύ νεότεροι άνθρωποι, γιατί ξέρετε αυτό τόσα χρόνια ζωής, εν πάση περιπτώσει, και επαγγελματικής καλλιτεχνικής δραστηριότητας. Με αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι δυστυχώς η παιδεία μας και η κοινωνία μας δεν βοηθάνε τα παιδιά να αποκτήσουν αυτό που λέμε ταξική συνείδηση, με την έννοια ότι όλοι μας προερχόμαστε από διάφορα κοινωνικά στρώματα. Ναι. Αυτά τα κοινωνικά στρώματα λοιπόν στην κοινωνία μέσα παίζουν ένα ρόλο, γιατί πρέπει κανείς να ξεκαθαρίζει από πάρα πολύ νωρίς από πού είναι. Είναι με τους πολλούς, είναι δηλαδή ας πούμε την συντηρητική πλειοψηφία του λαού, που είναι, τι είναι αυτοί? Είναι οι εργάτες, οι εργαζόμενοι, οι υπάλληλοι, οι καθηγητές, οι εκπαιδευτικοί, οι νέοι, οι γυναίκες. Αυτή είναι η πλειοψηφία, η συντηρητική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Mm-hmm. Αυτή είναι από τη μια μεριά, από την άλλη μεριά είναι μια ολιγαρχία του πλούτου. Τα λέει αυτά η ταινία, λέει μάλιστα και η παράστασή μας. Λέει μάλιστα και ποσοστά σήμερα τι συμβαίνει πάνω σε αυτό. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή η θολούρα που επικρατεί στην κοινωνία δεν είναι τυχαία. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαία καθόλου. Αν είχαμε μια άλλου τύπου εκπαίδευση, έτσι, οι άνθρωποι από πάρα πολύ νέοι θα καταλάβαιναν, ας πούμε, από πού κρατάει η σκούφια τους και ποιο είναι το συμφέρον τους, το κοινωνικό, το προσωπικό συμφέρον. Mm-hmm. Το οποίο δεν μπορεί να είναι άλλο μέσα το προσωπικό συμφέρον, παρά μόνο μέσα στο γενικότερο συμφέρον, αλλά όχι μέσα σε αυτό το σύστημα, το οποίο είναι ένα σύστημα εκμεταλλευτικό, ένα σύστημα που καταπιέζει τους ανθρώπους, ένα σύστημα που τους αποκλείει. Σας έκανα, η ελευθερία των κοινωνιών μας, όπως ξέρετε, οι ελευθερίες μας, είναι καμουφλαρισμένες, ας πούμε, συγκεντρωτικές δημοκρατίες. Έχουμε μερικές φορές αυτή την ψευδαίσθηση της ελευθερίας που ουσιαστικά δεν την έχουμε, την ελευθερή βούληση. Είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Ναι. Ακριβώς, είναι μια ψευδαίσθηση ελευθερία. Γιατί όπως λέει, ας πούμε, και ο ποιητής της ταινίας μας, στις ιδρύσεις του καπιταλισμού υπάρχουν πληθώρα αγαθών, πληθώρα. Mm-hmm. Για όλα τα γούστα, για τα πάντα. Τι όμως μπορεί να αγοράσει, ας πούμε, ένας νέος που ξεκινάει τώρα τη ζωή του, ένας συνταξιούχος, ο οποίος δεν μπορεί να πάρει τα φάρμακά του? Τι μπορεί να αγοράσει ένας άνεργος ή ένας μισθωτός που μόλις θα βγάζει πέρα? Αυτή δεν είναι μια ψευδέστηση? Mm-hmm. Υπάρχει ο πλούτος, υπάρχει αιφωνία γύρω μας όλα. Αλλά δυστυχώς δεν είναι για τους πολλούς, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Με αυτή την έννοια λοιπόν έχει ένα παιδευτικό χαρακτήρα η παράσταση αυτή, η οποία έγινε μια προσπάθεια, ας πούμε, να είναι να είναι μια όμορφη παράσταση. Θα το δούμε τώρα κατά πόσο θα αγγίξει το θεατή αυτή. Θα δούμε και την απήχηση, αν και νομίζω ότι και μόνο το δικό σας όνομα δίνει εγγυήσεις εκ των προτέρων. Σας έκανα καμιά φορά τα ονόματα μην νομίζετε ότι παίζουν και πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν είναι μόνο το όνομα, κύριε Χαρονίδη, είναι και η δουλειά του κάθε ενός και το τι έχει ήδη στο ενεργητικό του. Να σας πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά ξέρετε κάτι, πρόκειται για μια δουλειά εθελοντών, έτσι. Μια δουλειά που ελάχιστου κόστους, διότι όλοι προσφέρανε, και θέλω με την ευκαιρία αυτή, ας πούμε, να πω εσύ ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μας σε ορισμένους ανθρώπους, οι οποίοι χωρίς να έχουν καμία σχέση με αυτά τα πράγματα, ας πούμε, μόλις τους είπα, ξέρετε, κάνω αυτό,
μπορείτε να βοηθήσετε να γίνει καλύτερο. Ας πούμε, μου είπαν ναι, κανείς δεν μου είπε όχι. Δηλαδή, δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω δημόσια την εξαίρετη, τη διακεκριμένη σκηνογράφο, την Άννα, τη Μαχαιριανάκη, ενδυματολόγο της παράστασης, ή τον συνθέτη, τον Μιχάλη Τετρανουδάκη, ο οποίος θα έρθει μάλιστα, ας πούμε, ειδικά για να δει και την παράσταση με μια ομάδα φίλων του από την Αθήνα. Ή για παράδειγμα τον Αχιλέα τον Κυριακήδη, τον Προκόπη τον Δάφνο, ένα διακεκριμένο βραβευμένο διευθυντή φωτογραφία, ο οποίο έχει έρθει 2-3 φορέ, α πούμε, προκειμένου να λύσουμε κάποια θέματα, α πούμε, φωτισμού τη παράσταση. Και μια σειρά από άλλου ηθοποιού, την Κατερίνα Τιμπρέντζ, α πούμε, τον Ζαχαρία, τον Πέρο Γαμβράκη, την Τόνια τη. Καλό Χριστιανάκη, την Εύφη Δράκου, μια σειρά από ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι βοηθήσανε. Οι οποίοι συνέβαλαν επειδή πίστεψαν στο έργο και στην προσπάθεια. Δεν αποκόμισαν κάποιο όφελος, βεβαίως. Αντιληπτό. Και πολύ σημαντικό. Νέους επιστήμονες, φοιτητές, αυτοί οι οποίοι έρχονται, ας πούμε, και πραγματικά για μήνες τώρα βοηθούν να κάνουμε κάτι καλύτερο. Θα το δούμε. Μένει να το δούμε λοιπόν επί σκηνής. Την πιο όμορφη θάλασσα δεν την ταξιδέψαμε ακόμη. Άκρος ποιητικός ο τίτλος. Αλλά είναι και ελπιδοφόρος ταυτόχρονα, γιατί θέλω να πιστεύω ότι τα καλύτερα έρχονται. Τουλάχιστον έτσι μου αρέσει να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Αρκεί βέβαια να βάλουμε και εμείς το χέρι μας, να προσθέσω, γιατί ως μάνα εξ ουρανού δεν έρχεται πλέον τίποτα. Όχι, τίποτα. Κανείς δεν μας χαρίζει τίποτα. Όλα κατακτώνται με πολλοί αγώνες, και ξέρετε, αυτός ο αγώνας δεν τελειώνει ποτέ. Έτσι, είναι μια συνεχής προσπάθεια να αλλάξουμε αυτή την κοινωνία, να την κάνουμε ανθρωπινότερη, να την κάνουμε καλύτερη. Οι πολλοί δηλαδή, οι πολλοί σε αυτή την κοινωνία, η συντριπτική πλειοψηφία, να ταξιδεύουν πραγματικά, ας πούμε, σε μια όμορφη θάλασσα. Μάλιστα. Κύριε Χαρονίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι καλή επιτυχία στην παράσταση και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα μείνουμε στις δύο, να παρουσιαστεί και άλλες φορές, έτσι για να απλωθεί και το μήνυμα σε περισσότερο κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.